Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου υπολογίζεται να εμβολιαστούν περίπου 120.000 άτομα, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας στην ενημέρωση για τον κορονοϊό. Ο κύριος Θεμιστοκλέος τόνισε ότι ήδη έχουν γίνει 5.665 εμβολιασμοί στη χώρα, ενώ από τις 27 Δεκεμβρίου του 2020 έχουν γίνει συνολικά 9.528 εμβολιασμοί. Η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού θα ανοίξει από τις 11 Ιανουαρίου, ενώ υπάρχουν τρεις τρόποι για να κλείσει κάποιος το ραντεβού του. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην ΑΕΛΗ στεογράφηση θα τους έρχεται αυτόματα μήνυμα και το μόνο που θα χρειάζεται να κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν το ραντεβού τους. Μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr μπορεί κάποιος με το ΆΜΚΑ του να δει αν είναι στις ομάδες που εμβολιάζονται και να κλείσει ραντεβού, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε φαρμακεία και ΚΕΠ. Σε πολλά νοσοκομεία υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχει καθυστέρηση στον σχεδιασμό και το καταγγείλαμε. Ξέρετε, προχθές φωνάζαμε και η ΕΙΝΑΠ και ο ΕΓΕ, έχει δημιουργηθεί ολόκληρη ιστορία γιατί καθυστέρησαν κάποια νοσοκομεία και στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς τοποθετηθήκαμε, φωνάξαμε, πιέσαμε και γι' αυτό θα γίνουν, ξεκινάνε από την Παρασκευή να γίνουν και στα νοσοκομεία τα οποία δεν έγιναν αλλά πήραν αναβολή. Την ίδια ώρα, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας στην Ευρώπη, που αγγίζει το 3,1% των κρουσμάτων, έχει η χώρα μας στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας. Πράγματι, οι ΜΕΘ έχουν πιεστεί αρκετά, τώρα όμως βρίσκονται σε μια μεγάλη ύφεση, δηλαδή περίπου στο μισό από την προηγούμενη φάση της έξαρσης, και αυτό που διαπιστώνεται ότι οι θνησιμότητες παραμένουν σε στάνταρ επίπεδα της τάξης του 35% περίπου 40% κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Η εικόνα που έχουν από όλα τα νοσοκομεία, από όλες τις ΜΕΘ της Ελλάδος, ναι, κυμαίνονται τα ποσοστά από 25-35% ως 60% ανάλογα την περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή στην Κρήτη τώρα, ας πούμε, δεν έχουν τη μεγάλη έξαρση που είχε η Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έχει μειωθεί αισθητά η συγκεκριμένη. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία στοιχεία για τη θνησιμότητα στη χώρα μας. Αν και σε δηλώσεις του, ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, κ. Δίνος Κλητσιώτης, επισήμανε ότι όποιος ασθενής εισέρχεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, τότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, για τα ποσοστά που μου μιλάτε, από ό,τι γνωρίζω, είναι ίδια σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες που έχω είναι. Δυστυχώς ο ιός αυτός, όταν φτάσει κάποιος να δει στην εντατική θεραπεία, στην μονάδα εντατικής θεραπείας, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αυτό μόνο έχω να πω. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 100.000 άτομα σε όλη την χώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι αρνητές. Ας μείνουν στις απόψεις τους. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους να υποφέρουν, να χάνονται. Πρώτα-πρώτα οι άνθρωποι που ασθένησαν και ασθενούν, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι. Όλο αυτό το διάστημα είμαστε γνώστες του τι συμβαίνει. Μας ανησυχεί για αυτούς. Αυτοί που δεν πιστεύουν, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να πείσουμε αυτούς που δεν πιστεύουν. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Παράλληλα, σοκάρει η είδηση ότι στο νοσοκομείο της Καρδίτσας γιατροί και νοσηλευτές που πήγαν να εμβολιαστούν τους ζητήθηκε να υπογράψουν έγγραφο που έλεγε ότι προχωρούν στον εμβολιασμό, γνωρίζοντας πιθανώς να υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες που ενδεχομένως να είναι μέχρι και θανατηφόρες. Σήμερα λοιπόν το πήρε το προσωπικό στα χέρια του και πραγματικά πάρα πολλοί δεν εμβολιάστηκαν και όλοι συζητάνε πραγματικά αυτό το ζήτημα. Η σχετική είδηση έφερε και την ανακοίνωση από πλευράς του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος ζητά άμεσα την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου της Καρδίτσας.